Είμαστε εδώ για να επιλιώξουμε, να βάλουμε τις βάσεις εκείνες τις θέρες και τη συνεργασία και στον πρωτογενή τομέα και στο δευτερογενή, ώστε να ωφεληθούμε και οι δύο πλευρές. Ξεχωριστή είναι στο πλαίσιο της εξωστρέφειας που τη διακρίνει από τα πρώτα της βήματα η παρουσία της Περιφερειακής Αρχής Πελοποννήσου στην 20η Πανεπιρωτική Έκθεση. Σε συνέχεια τη συμμετοχή της στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης που ήταν και τιμόμενη περιφέρεια, η Περιφέρεια Πελοποννήσου έχει τρία περίπτερα. Ένα για την ανάδειξη των τουριστικών προορισμών, ένα για τα εξαιρετικά προϊόντα σε συνεργασία με τα 5 επιμελητήρια και ένα που αφορά στη συμπλήρωση των 200 ετών από την έναρξη της Επανάστασης με το στόχο της προφολής να επιτυχάνεται στο φόντο και της εύκολης τα τελευταία χρόνια και σίγουρα πιο γρήγορης πρόσβασης. Υπάρχει ένα πεδίο πάρα πολύ μεγάλο το οποίο αναφέρεται στον τουρισμό που πρέπει να αρχίσει η αλληλορροή και από κάτω προς τα πάνω και από πάνω προς τα κάτω και ασφαλώς το νέο οδικό δίκτυο μπορεί να βοηθήσει σε αυτή την κατεύθυνση. Υπάρχουν όλες εκείνες οι προοπτικές σήμερα που δεν υπήρχαν στο παρελθόν, όταν για να φθούμε από την Καλαμάτα στα Γιάννενα χρειαζόμαστε περίπου 8 ώρες. Να υπάρξει συνεργασία και εξυπηρέτηση των συμφερόντων και της Ηπείρου και της Πελοποννήσου. Έχουμε την ευκαιρία με τον νέο δρόμο να έρθουμε πιο κοντά, να ανταλλάξουμε εμπειρίες, εντάξει, και να υπάρξει πρόοδος καλύτερη για όλους μας. Βλέπω ότι στα χρόνια τα οποία έρχονται, ο διάδρομος από την Ήπειρο μέχρι την νότια Πελοπόννησο, την Καλαμάτα και τη Σπάρτη θα είναι πολύ εύκολος από ό,τι είναι ακόμα και σήμερα η διάβασή του. Αναλύοντας τους στρατηγικούς στόχους της Περιφέρειας Πελοποννήσου, ο Περιφερειάρχης Παναγιώτης Νίκας στάθηκε κυρίως στον πολιτισμό. Στην Περιφέρεια Πελοποννήσου κάνουμε εκδόσεις, υποστηρίζουμε πολιτιστικές εκδηλώσεις με ποιοτικά χαρακτηριστικά. Θέλουμε αυτές οι εκδηλώσεις να έχουν μια διεθνή προβολή, μας ενδιαφέρει αυτό πάρα πολύ και θέλουμε η περιφέρεια, κάνουμε μεγάλες επενδύσεις, δίνουμε αρκετά χρήματα στον τομέα του πολιτισμού, πάντοτε στον πολιτισμό ποιότητας. Σε πρώτο πλάνο φυσικά πάντα και πρωτογενής τομέας. Και υπάρχει μια ιδιαίτερη εξειδίκευση του Περιφερειάρχη του κ. Καχρημάνη στα θέματα τα οποία συνδέονται με την αγροτική ανάπτυξη και την κτηνοτροφική ανάπτυξη. Κύριος Νίκας στάθηκε και στο ζήτημα της ολοκληρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων. Μια ιδέα που ξεκίνησε σε όλη την Ελλάδα από την Πελοπόννησο, όμως η Ήπειρος πήρε τα πρωτεία. Στοχεύομαι να είμαστε μια καθαρή περιφέρεια και μέχρι το τέλος αυτής της χρονιάς θα κάνουμε οργανωμένη διαχείριση των απορριμμάτων και αυτό είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο βήμα. Θα έχετε ακούσει πάρα πολλές φορές για τα προβλήματα τα οποία έχει η Πελοπόννησος. Δεν μπορούμε να μιλάμε για ανάπτυξη με σκουπίδια στους δρόμους. Τα ζητήματα των μεγάλων υποδομών άλλωστε βρίσκονται πάντα στο επίκεντρο, όπως και σε αυτήν τη συνάντηση στο πλαίσιο της έκθεσης με τον Παναγιώτη Νίκα να στέκεται στο τρένο και τον Αλέξανδρο Καχρημάνη να ξεδιπλώνει τους κοινούς τους στόχους για έναν νέο δρόμο. Υπάρχει μια γραμμή από την εποχή του αείμνηστου Τρικούπη, εδώ και 130 χρόνια περίπου, για την οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ξοδέψει αρκετά χρήματα. Πιστεύαμε στη χρονιά που έρχεται να λειτουργήσει το τρένο των αρχαιολογικών χώρων με τους σταθμούς που θα είναι και πολιτιστικά κέντρα από την Κόρινθο μέχρι τον Αύγλιο. Και εσείς και εγώ μιλάμε πλέον με το Υπουργείο για, θα το πω δημόσια, για Expressway. Είναι ένας δρόμος κλειστός τριών λωρίδων, να το πούμε έτσι, ο οποίος θα μπορεί εύκολα μετά από χρόνια, γιατί πλέον κανέναν η Ευρώπη δεν θα περάσει τετράγωνο. Πιστεύω ότι είμαστε στην τελική ευθεία, θα πάμε καλά και εσείς και εμείς, γιατί ο δρόμος όπως μου λέγατε πάντα ξεκινάει από την Καλαμάτα και τελειώνει στα σύνορα.